Λοιπόν, η ιδέα ξεκίνησε από δύο φίλους οι οποίοι με αφορμή ένα ταξίδι τους στο εξωτερικό άρχισαν να αναζητούν τις διατροφικές ιδιότητες των superfoods. Για την υλοποίηση της ιδέας ξεκινήσαμε καθαρά με επιχειρηματικά κριτήρια. Πρώτα είδαμε τι μπορούμε να πουλήσουμε, μετά πώς θα το φτιάξουμε και στο τέλος ξεκινήσαμε και να το παράγουμε. Στην Ελλάδα λοιπόν της κρίσης, βάσει του μικρού πλήρου που αντιστοιχεί σε κάθε Έλληνα, αποφασίστηκε λοιπόν να ιδρύσουν ένα συνεταιρισμό. Απευθυνθήκαμε για βοήθεια λοιπόν στην αναπτυξιακή Καρδίτσας, η οποία είχε τα εργαλεία και τους τρόπους να μας βοηθήσει στο ξεκίνημα και στην υλοποίηση της ιδέας. Με βάση το πρόγραμμα Leader, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Leader, χρηματοδοτήθηκε ο συνεταιρισμός κατά 50% και το υπόλοιπο με αυτοχρηματοδότηση των μελών που μπαίναν στον συνεταιρισμό. Πραγματοποίησαν κάποιες ημερίδες και την πρώτη ημερίδα στο κτίριο της ANKA με δύο καθηγητές από το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, οι οποίοι συνέβαλαν στην δημιουργία του καταστατικού και στην υλοποίηση της ιδέας. Το Efkarpon ήταν αποτέλεσμα, αν θέλετε, μιας ερευνητικής προσπάθειας που έγινε στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο και ο συνεταιρισμός ήταν η προσπάθεια να εφαρμοστεί αυτό το αποτέλεσμα της έρευνας στην πράξη. Μας παρήχε λοιπόν το κτίριο και οτιδήποτε άλλο χρειαζόταν για να ξεκινήσει αυτή η υλοποίηση αυτής της ιδέας. Άρα λοιπόν αυτό που μας ζητήθηκε από την ομάδα πρωτοβουλίας του Efkarpon ήταν να παρέχουμε τεχνική υποστήριξη για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων ενημέρωσης, για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις γενικές συνελεύσεις, για τέτοια πράγματα. Ακόμα και το καταστατικό ήταν δεδομένο. Και αν θέλετε, το καταστατικό του Efkarpon χρησιμοποιήθηκε ως βάση για να συζητηθεί και να παραχθεί το καταστατικό του Αγροτικού Συνδεσμού Στέβιας. Γιατί ο Αγροτικός Συνδεσμός Efkarpon προηγήθηκε σαν πρωτοβουλία του Αγροτικού Συνδεσμού Στέβιας. Μετά την πρώτη ακολουθήσαν και άλλες ημερίδες στη συνέχεια, οι οποίες και αυτές είχαν σκοπό να προσελκύσουν νέους αγρότες, νέα μέλη, για να μπορέσει να μεγαλώσει ο συνεταιρισμός και να έχει και μεγαλύτερη δύναμη όσον αφορά την καλλιέργεια και τον όγκο της παραγόμενης ποσότητας, για να βγει με περισσότερη δύναμη στις αγορές. Οι συνδεσμοί αυτοί που στη συνέχεια ονομάστηκαν συνδεσμοί νέας γενιάς, είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά. Ήταν συνεταιρισμοί που ασχολούνταν με ένα ή με ομοιοειδή προϊόντα και βασιζόταν η λειτουργία τους σε μια συμφωνία που δεν περιέλαμβανε μόνο το καταστατικό αλλά και το business plan. Περιέλαμβανε δηλαδή το επενδυτικό σχέδιο γύρω από το οποίο συσπηρωνόταν μια ομάδα παραγωγών για να πετύχουν την αύξηση της προστέμινης αξίας και να βελτιώσουν το εισόδημά τους. Δηλαδή, οι συνεταιρισμοί νέας γενιάς ή οι κλαδικοί συνεταιρισμοί είναι συνεταιρισμοί εντάσεως κεφαλαίου και εντάσεως γνώσης. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες για την υλοποίηση του όλου σχεδίου, θα έλεγα, ήταν κυρίως η κρίση που επικρατούσε στην Ελλάδα, αλλά και οι μέχρι τότε άγνωστες υπερτροφές, άγνωστες ως προς την καλλιέργειά τους και κυρίως το γκόζι, που είναι μια καλλιέργεια που έρχεται από την Κίνα χωρίς βιβλιογραφία στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή αγορά. Στην οικονομική κρίση μας βοήθησε και η συνεταιριστική τράπεζα Καρδίτσας, η οποία μας έδωσε τα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά όπως και τις εγγυήσεις για να μπορέσει να ξεκινήσει και να υλοποιηθεί η ιδέα. Η βοήθεια για τις καλλιέργειες ήρθε κυρίως από τα ίδια τα μέλη και από τους γεωπόνους συνεταιρισμού, οι οποίοι καλλιεργούσαν και επισκεπτόταν τα χωράφια των μελών και αναζητούσαν λύσεις στα διάφορα προβλήματα που προέκυπταν ως προς τις καλλιέργειες. Η επένδυσή μας αυτή τη στιγμή είναι σε ένα τελικό στάδιο. Έχει ολοκληρωθεί το εργοστάσιο που βρίσκεται πίσω μας, είναι έτοιμο προς παραγωγή και παράγει
Ξεκινήσαμε τα δοκιμαστικά προϊόντα και βγάλαμε το πρώτο προϊόν στην αγορά, τις πρώτες μαρμελάδες μας και τα πρώτα φυτατωμένα μας, οι οποία πήραν πάρα πολύ καλές κριτικές. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα στάδιο το οποίο λανσάρουμε καινούργια προϊόντα και βιολογικά πλέον, γιατί καλλιεργούμε βιολογικά σαν συνεταιρισμός, και βγάζουμε δύο καινούργιες σειρές. Η μία είναι η sugar free και η άλλη είναι η σειρά bio. Και φυσικά το φρέσκο προϊόν, το οποίο είναι στην αγορά από το 2013 σε κάποια μεγάλα σούπερ μάρκετ, όπως και κάνουμε κάποια εξαγωγή στην Κύπρο, κάποιες πρώτες προσότητες, οι οποίες βέβαια σταμάτησαν εκεί γιατί μας πρόλαβαν τα capital controls και σταματήσαμε εκεί. Από τότε δίνουμε συνέχεια φρέσκο προϊόν σε μεγάλα καταστήματα, κυρίως των Αθηνών, και παράλληλα συνεχίζουμε την υλοποίηση των μεταποιημένων προϊόντων και τη δημιουργία καινούριων κωδικών.